Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα και για όλη την αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσά σας. Αν βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το μεγάλο εργασιακό χώρο, είναι γιατί δίνουμε ακριβώς προτεραιότητα στη ζωντανή επικοινωνία, στη συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, με όλους τους εργαζόμενους. Είναι γιατί σήμερα επιβάλλεται να συζητήσουμε στο έδαφος όλων αυτών των πολύπλοκων εξελίξεων και κυρίως να σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε και πώς αυτό θα το καταφέρουμε. Και ειλικρινά δεν νομίζουμε ότι υπάρχει σήμερα εργαζόμενος, ακόμα και όσοι και όσες από τους εργαζόμενους μπορεί να θεωρούν ότι έχουν εξασφαλίσει μια σταθερότητα στη ζωή τους, με μια καλή δουλειά, με ένα κάπως καλύτερο μισθό, σε σύγκριση πάντα με την εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί γενικά σε όλη τη χώρα και που έχουν διαμορφώσει μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιος εργαζόμενος που να μην προβληματίζεται, να μην σκέφτεται, να μην ανησυχεί παρακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις. Γιατί κακά τα ψέματα εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί κανείς να ζει απομονωμένος, δεν μπορεί να ζει σε γυάλα, αποκομμένος. Το αντίθετο, κάθε τι που συμβαίνει επηρεάζει τον καθένα και την καθεμιά, έχει άμεσες συνέπειες στη δική μας ζωή, στη δική σας ζωή, στη ζωή των παιδιών μας. Με πόση αισιοδοξία αλήθεια γεννάται το ερώτημα, μπορεί κανείς να βλέπει τη ζωή του, το μέλλον των παιδιών του, όταν μένεται ο γνωστός ιμπεριαλιστικός πόλεμος αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία. Όταν κλιμακώνεται επικίνδυνα τόσο από την πλευρά της Ρωσίας του Πούτιν, η οποία αυξάνει συνεχώς την επιθετικότητά της, όσο και από την πλευρά των δυτικών συμμάχων μας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ συνολικά, που στηρίζουν με πολιτικά και με στρατιωτικά μέσα μια αντιδραστική κυβέρνηση όπως είναι αυτή του κυρίου Ζελένσκι, κοροϊδεύοντας μάλιστα ότι έτσι θα επιβάλλουν ή μπορεί να επιβάλλουν κάποια συντόμευση του πολέμου. Ποιον κοροϊδεύουν αλήθεια? Δεν ξέρουν ότι όσο δημιουργούν αυτή την κατάσταση, όσο δημιουργούν μόνο τις προϋποθέσεις λειτουργώντας έτσι, έτσι ώστε να κλιμακωθεί η επιθετικότητα, να κλιμακωθεί ο πόλεμος, να βάλει σε κίνδυνο τους λαούς με αιματοχυσίες, να πάρει αμπάριζα όχι μόνο τον ουκρανικό λαό που υποφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά να πάρει αμπάριζα και τους άλλους λαούς της περιοχής και του κόσμου. Μπορεί κανείς πραγματικά να μην ανησυχεί όταν ξέρει ότι σε αυτό τον πόλεμο η Ελλάδα, με ευθύνη και της κυβέρνησης της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με ευθύνη προηγούμενων κυβερνήσεων, με τη συνδρομή σήμερα επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, εμπλέκεται όχι μόνο με την αποστολή κρίσιμου για την άμυνα της χώρας μας, για την άμυνα της Ελλάδας, οπλισμού, αξιόμαχου οπλισμού προς την Ουκρανία, αλλά και με την αξιοποίηση από το ΝΑΤΟ, από άλλες δυνάμεις που εμπλέκονται, στρατηγικών υποδομών της χώρας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που σε δημοσκοπήσεις που γίνονται συνεχώς και που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν τις κάνουμε εμείς ως κόμμα, τις κάνουν άλλοι, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας διαφωνεί με την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και βεβαίως, σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, αυτών των επικίνδυνων δηλαδή σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των υπολείπων στην περιοχή, κλιμακώνεται και η επιθετικότητα της Τουρκίας. Η επιθετικότητα του Ερντογάν, που δεν είναι μόνο ρητορική, αλλά εκφράζεται και θα εκφραστεί και στο πεδίο, πιο σωστά για να το πούμε, της τουρκικής αστικής τάξης βέβαια, όχι του τουρκικού λαού, επιθετικότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει και ακόμα και σε θερμό επεισόδιο ή σε προβλήματα μεγαλύτερα. Αν κάποιοι φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας ταυτόχρονα, αυτοί είναι, αν θέλετε, οι Αμερικάνοι,
είναι το ΝΑΤΟ, είναι οι σύμμαχοι της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά αυτοί όμως προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν υπηρετούν συμφέροντα του λαού μας, τα συμφέροντα έστω άλλων λαών. Γι' αυτό και την ίδια ώρα που παζαρεύουν με τον Ερντογάν, στρώνουν και το έδαφος για έναν επικίνδυνο συμβιβασμό στα ελληνοτουρκικά που θα πάρει αμπάριζα, θα πλήξει βασικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Καμιά εμπιστοσύνη, λέμε εμείς, δεν πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός απέναντι σε όλους αυτούς. Εμπιστοσύνη πρέπει να έχει μόνο στο δικό του αγώνα, στη δική του πάλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε, να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις που είναι επικίνδυνες ακόμα και για την ύπαρξη πυρηνικών όπλων όπως είναι στον Άραξο και όπως μόνο το κόμμα μας έχει καταγγείλει επανειλημμένα, και βεβαίως να σταματήσει η συνεχής εξαγωγή και αποστολή οπλισμού προς την Ουκρανία, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στον πόλεμο, βάζοντας τον κίνδυνο μπροστά στον ελληνικό λαό, στην Ελλάδα, να γίνει στόχος αντιπίνων άμα υπάρξει γενικότερη σύγκρουση στο μέλλον. Παραπέρα, για το εισόδημα, την ενέργεια, την ακρίβεια, την κατάσταση της οικονομίας, πώς να μην ανησυχεί ο καθένας από μας, ο καθένας σας, όταν βλέπει το μισθό του να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Όταν ακούει πως μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, αυτό που λένε όλοι, λόγω της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια. Και τέλος πάντων, εμείς λέμε να αφήσουν την κοροϊδία και οι κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι των αντιπολιτευόμενων κομμάτων όπως είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί η ακρίβεια, η μεγάλη η ακριβή ενέργεια δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ούτε είναι αποτέλεσμα μόνο του πολέμου που προκάλεσε ο Πούτιν η Ρωσία στην Ουκρανία. Είναι συνολικά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολούθησαν και εξακολουθούν να ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα άλλα κόμματα, και με την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας και με την ονομαζόμενη πράσινη μετάβαση, την πράσινη ανάπτυξη, που είναι και συνολικά μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό λέμε ότι πραγματική ανακούφιση για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει σύγκρουση με τέτοιες δεσμεύσεις, όπως είναι οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους στόχους του Μεγάλου Κεφαλαίου. Γι' αυτό και μιλάμε, και αυτό σημαίνει σύγκρουση με τις δεσμεύσεις. Μιλάμε για παράδειγμα ως ΚΚΕ για την αξιοποίηση, την ανάγκη αξιοποίησης όλων. Κάτι έπαθε το τέτοιο, το εργαλείο εδώ, συγγνώμη. Δεν λειτουργείται, τέλος πάντων. Μιλάμε για την αξιοποίηση, με ακούτε, έστω και έτσι, ωραία. Για την αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα ο λιγνίτης, που διαθέτει η χώρα μας, χωρίς βέβαια τις επιβαρύνσεις του εμπορίου ρήπων που τον κάνουν πολύ ακριβό. Εμείς μιλάμε για την επέκταση, για παράδειγμα, των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, με γνώμονα τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες της χώρας και όχι τα κέρδη κάποιων ομίλων στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Εμείς μιλάμε για την αξιοποίηση και όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι τα αιωλικά πάρκα με τις ανεμογεννήτριες, γιατί υπάρχει αέρας, υπάρχει άνεμος που μπορεί να αξιοποιηθεί στη χώρα μας αρκετός και σπουδαία μέρη αν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός γι' αυτό. Υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά που επίσης με τον ήλιο μπορεί να αξιοποιηθούν, αρκεί πάλι να υπάρχει σχεδιασμός. Υπάρχει η γεωθερμία, ενέργεια σημαντική για την Ελλάδα που δεν αξιοποιείται παρά ελάχιστα. Υπάρχουν οι υδρογονάνθρακες και άλλα, αρκεί βέβαια αυτά να μην παραδίδονται στο ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο σε κάποιους ομίλους, για να βγάζουν οπωσδήποτε αυτοί κέρδη και βεβαίως να τα πληρώνει αυτά ο ελληνικός λαός, αλλά να είναι κοινωνική ιδιοκτησία, να ανήκουν στο κράτος.
ταυτόχρονα πραγματική ανακούφιση για μας σημαίνει ότι θα έχουμε και ουσιαστική αύξηση των μισθών για όλους τους εργαζόμενους, ότι θα έχουμε κατάργηση των έμεσων φόρων στα καύσιμα, ότι θα αποχωρήσει η Ελλάδα από τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, γιατί αυτές ουσιαστικά επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό. Και οπωσδήποτε όταν μιλάμε για τους εργαζόμενους και μάλιστα μιας μεγάλης επιχείρησης όπως αυτή εδώ, ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε σε εργαζόμενους που μαζί με την ανάγκη μιας σταθερής δουλειάς, του μισθού τους, των εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Είναι και η ανάγκη να έχουν τα παιδιά τους, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας μια σωστή μόρφωση για παράδειγμα, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνετε ένα σκασμό λεφτά για τα φροντιστήρια ή για το που θα μείνει το παιδί αν πέρασε στο πανεπιστήμιο σε μια μακρινή πόλη της χώρας, αν ο γονιός μένει εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα και το παιδί πρέπει να πάει στην Ξάνθη ή στην Κρήτη κλπ. Όπως επίσης να μπορεί να έχει όλη η οικογένεια πρόσβαση σε ένα πραγματικά σύγχρονο δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, που τέτοιο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Παρά την εμπειρία, τη μεγάλη εμπειρία της πανδημίας που μας γονάτισε κυριολεκτικά και που θα μπορούσαν τέλος πάντων να σημάνουν το καμπανάκι στους κυβερνώντες, σε άλλους και να λύσουν υπαρκτά προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας. Φτάνει να σκεφτεί κανείς για παράδειγμα πως ένα από τα πιο μεγάλα δημόσια νοσοκομεία στη χώρα, αυτό το Αγία Σοφία, το Παίδων, η αναμονή για ένα χειρουργείο κρατάει πάρα πολλούς μήνες. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχει αυτό για το παιδί. Τι δυσκολίες τραβάνε οι εργαζόμενοι, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι συγγενείς του. Σήμερα, για παράδειγμα, 20 του Οκτώβρη, οι υγειονομικοί όλης της χώρας κατεβαίνουν στους δρόμους. Έχουν κινητοποιήσεις, διεκδικούν και απαιτούν αυτό που λέμε δημόσια δωρεάν υγεία, όχι αυτό, σε αυτό το νέο ΕΣΥ που ουσιαστικά μιλάμε για ανάπτυξη μεγάλης ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Μιλάνε για μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα γιατρών, νοσηλευτών, άλλου προσωπικού που χρειάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Μιλάνε να γίνει ανάκληση αυτής της άδικης αναστολής πλέον εργασίας για τους υγειονομικούς που υπάρχει και για γιατρούς και για νοσηλευτές και άλλα πολλά τέλος πάντων. Παλεύουν ουσιαστικά όλοι μαζί ενωμένοι, αλλά παλεύουν για μας. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας, γιατί μας αφορά και εμάς όλους. Και φυσικά με όλα αυτά και ο καθένας και η καθεμιά από όλους εμάς θέλει τα παιδιά του να ζουν σε ένα πιο ασφαλές, πιο ανθρώπινο περιβάλλον και όχι σε μια κοινωνία τεράτων, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Γιατί αν και όλοι μας για αυτό το φρικιαστικό πραγματικά έγκλημα σε βάρος αυτού του μικρού κοριτσιού στον Κολωνό είμαστε με ένα μόνιμο κόμπο στο στομάχι όταν το σκεφτόμαστε ή όταν το βλέπουμε στις τηλεοράσεις το ζήτημα, ένα πράγμα πρέπει να πούμε όμως, πως δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με μια κοινωνία που γεννά τέρατα, που όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, ακόμα και ένα μικρό παιδί. Με μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν εκμεταλλευτές, υπάρχουν εκμεταλλευόμενοι, υπάρχουν εκβιαστές, εκβιαζόμενοι, υπάρχουν βιαστές και βιαζόμενοι. Δεν θα συμβιβαστούμε με ένα κράτος το οποίο μπορεί να είναι γρήγορο και αποτελεσματικό όταν πρόκειται να προστατέψει τα κέρδη των καπιταλιστών, αλλά είναι εντελώς ανύπαρκτο. Είναι γυμνό από υποδομές, από κοινωνικές υπηρεσίες, όταν πρόκειται να προστατέψει μικρά παιδιά για να μην πέφτουν θύματα στα χέρια αυτών των τεράτων. Το κρίσιμο ερώτημα που υπάρχει στο μυαλό, πιστεύω, όλων μας, είναι πώς προστατεύεται σήμερα από το κράτος ένα παιδί για να μην πέσει στα χέρια του ενός ή του άλλου πολίτη δήθεν υπεράνω πάσης υποψίας, για να μπορεί να καταγγέλει τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις, αλλά και για να καταφέρει να επουλώσει τα τραύματά του. Η ολόπλευρη προστασία των παιδιών απαιτεί προσλήψεις ψυχολόγων,
απαιτεί προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στις σχολικές μονάδες μέσα, προκειμένου να στηρίζονται οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί επίσης για το πώς κάνουν το έργο αυτό και οι γονείς των παιδιών, αλλά και να εντοπίζονται έγκαιρα με βάση τη δυνατότητα που παρέχει σήμερα η επιστημονική γνώση περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν τη βία, που αντιμετωπίζουν την κακοποίηση. Χρειάζονται δηλαδή μια σειρά τέτοια και άλλα μέτρα που σήμερα είτε δεν υπάρχουν, είτε παραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα και στις διάφορες ΜΚΟ. Μπορεί η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και άλλα κόμματα γύρω από αυτό το θέμα να έχει φτάσει πραγματικά σε εκφυλιστικά επίπεδα, όμως όλοι τους ένα πράγμα συμφωνούν. Λένε να μην απειληθεί η κοινωνική συνοχή. Έτσι το ονομάζουν τώρα. Βλέπετε, χρησιμοποιούν εκφράσεις, λέξεις που ακούγονται και όμορφα στα αυτιά και ξεγελάνε. Γιατί για ποια συνοχή, ποιας κοινωνίας μιλάνε. Αυτή ακριβώς η κοινωνία που ζούμε, αυτή η κοινωνία της βαρβαρότητας που έχουν φτιάξει και που είναι σάπια ως το μεδούλι, πρέπει να γίνει στην πραγματικότητα, όχι να έχει κοινωνική συνοχή, πρέπει να γίνει κομμάτια και θρύψαλα, λέμε εμείς. Αυτό ακριβώς που λέει και το τραγούδι του Καζαντζίδη, το γνωστό. Να σου δώσω μια, να σπάζεις αύρε κόσμε γυάλινε, για να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλινε. Ακριβώς μια άλλη κοινωνία πρέπει να φτιάξουμε χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς διαφθορά, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους. Μια κοινωνία που αυτοί που παράγουν όλο αυτό τον πλούτο να μπορούν και να τον καρπώνονται. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει, πιστεύουμε εμείς, για να απολαμβάνουμε πραγματικά σύγχρονες ανάγκες. Και μπορούμε. Και αν κάποιος πιστεύουμε ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει, αυτοί είστε εσείς, εργαζόμενοι και εργαζόμενες μιας μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας που βλέπετε μπροστά στα μάτια σας σε τι ψηλά επίπεδα έχει φτάσει η εξέλιξη της επιστήμης, η εξέλιξη της τεχνολογίας. Κι όμως αυτή η εξέλιξη δεν αξιοποιείται συνολικά στη χώρα μας και στις άλλες καπιταλιστικές χώρες για να απολαμβάνουν όλοι αυτοί που παράγουν τον πλούτο και που είναι η μεγάλη, η συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία υψηλού επίπεδου ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που λέω είναι τα φάρμακα, είναι τα εμβόλια αν θέλετε, που είναι και πιο επίκαιρο λόγω του COVID. Γιατί όπως απόδειξε και αυτή η πανδημία, σε μια οικονομία όπου τα φάρμακα, τα εμβόλια είναι εμπορεύματα, κριτήριο τελικά για την παραγωγή τους γίνονται τα κέρδη των διαφόρων ομίλων και όχι οι πραγματικές ανάγκες του λαού μας στην πρόληψη και θεραπεία. Και αυτό άσχετα από τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό τον τομέα. Επιστήμονες, διευθυντικό προσωπικό, στελέχη, εργαζόμενοι μέσα σε αυτές τις βιομηχανίες. Κι όμως τα εμβόλια, τα φάρμακα είναι προϊόντα της επιστήμης, της τεχνολογίας, πρώτα απ' όλα της συλλογικής ανθρώπινης εργασίας και θα μπορούσαν πραγματικά να ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού μας, όλες τις ανάγκες του λαού μας για την υγεία, την περίθαλψη, για την ίδια τη ζωή του. Αυτό όμως προϋποθέτει η βιομηχανία του φαρμάκου συνολικά να είναι κοινωνικοποιημένη, να είναι η ιδιοκτησία του λαού, να το πω αλλιώς, στο πλαίσιο μιας εξουσίας που κουμάντο θα κάνει ο εργαζόμενος λαός. Αυτό είναι το δικό μας όραμα, το δικό μας σχέδιο, η δική μας πρόταση. Γιατί πιστεύουμε ότι τότε πραγματικά το φάρμακο, τα εμβόλια θα είναι δημόσια αγαθά και η προστασία της υγείας του λαού μας θα έχει μόνιμη, σταθερή προτεραιότητα. Γιατί σήμερα το λαό τον αντιμετωπίζουν λίγος πολύ ως κάποιο πελάτη και την υγεία του ως ένα πανάκριβο εμπόρευμα που πρέπει να το απολαμβάνουν οι λίγοι, όσοι μπορούν δηλαδή, όσοι έχουν τα χρήματα για να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αυτόν τον αγώνα ξέρετε ότι προσπαθούμε, ότι τον κάνουμε ως ΚΚΕ, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού.
Αυτή είναι η πολιτική μας πρόταση. Γι' αυτό ζητάμε οι εργαζόμενοι να σκεφτούν και να μας ενισχύσουν τελικά με το χέρι στην καρδιά. Και εσείς ξέρετε, βλέπετε καθημερινά πως οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες, οι τεχνίτες στην παραγωγή έχουν και την πείρα, έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις και να οργανώσουν και να διευθύνουν οι ίδιοι την παραγωγική διαδικασία. Χωρίς όλους αυτούς τους εργαζόμενους, ούτε ο διακόπτης από το φως δεν μπορεί να ανάψει, ούτε το μηχανάκι αυτό να λειτουργήσει χωρίς κάποιον εργαζόμενο. Σήμερα όντως χρειάζεται, πιστεύουμε, ως ΚΚΕ μια ριζική πολιτική αλλαγή σε όλα τα ζητήματα. Αυτή η πολιτική αλλαγή δεν βρίσκεται όμως στις προτάσεις των άλλων κομμάτων, δεξιά και αριστερά. Δεν βρίσκεται, πιστεύουμε, στις προτάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βρίσκεται στις προτάσεις μιας κατ' επίφαση δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης, σαν αυτές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ο οποίος αυτό που προτείνει σε τελευταία ανάλυση είναι να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Να συνεχίσει δηλαδή από εκεί που έχει σταματήσει ή που θα σταματάει ο προηγούμενος κυβερνήτης, στον ίδιο όμως αντιλαϊκό δρόμο, στην ίδια ρότα. Σας λέμε ειλικρινά, μην ψάχνετε για παράδρομους, μπας και γλιτώσετε διόδια. Τέτοια δεν υπάρχουν στην οικονομία και στην κοινωνία. Ο ελληνικός λαός μόνιμα πληρώνει διόδια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Είτε στο τιμόνι είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε στο τιμόνι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη θέση του συνοδηγού βρεθεί κάποιος άλλος, όπως το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, σε συνεργασία με έναν από τους δύο ή και με τους δύο μαζί, ανάλογα τα εκλογικά αποτελέσματα και ανάλογα τις εξελίξεις. Δυστυχώς όλους αυτούς τους έχουμε γνωρίσει, τους έχουμε γνωρίσει και από την καλή και από την ανάποδη σαν λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τους γνωρίσαμε και ως κυβέρνηση, να κυβερνάνε δηλαδή, και ως αντιπολίτευση αξιωματική ή σε άλλη θέση μέσα στη Βουλή. Όλοι τους ακολουθούν τους σκοτεινούς σηματοδότες του Ταμείου Ανάκαμψης, που το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της ουσίας είναι το νέο μεγάλο μνημόνιο, ένα υπερμνημόνιο. Ο τσακωμός μεταξύ τους γίνεται για το πού θα μοιραστούν, πού θα μοιραστεί το κρατικό χρήμα, πού θα μοιραστεί το χρήμα από το Ταμείο Ανάπτυξης, σε ποιους ομίλους και για ποιους λόγους, για να μοιραστεί αυτό το χρήμα και να βγατίζουν κάποιοι τα κέρδη τους. Αυτοί σηματοδοτούν επίσης μια πορεία η οποία μας οδηγεί σε εμπλοκή στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στον πόλεμο. Αυτά που έλεγα πριν είναι ίδια γραμμή σε αυτά. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που υπόγραψε καταρχήν την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις και ήρθε μετά και την επικύρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αυτά τα κόμματα που ψηφίζουν μαζί την ένταξη χωρών γύρω από τη Ρωσία, που δημιουργούν πρόβλημα και το θεωρεί επιθετική ενέργεια η Ρωσία για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, και μια σειρά άλλες ενέργειες. Είναι τα κόμματα όλα αυτά που είναι με τη λογική της πράσινης μετάβασης, όχι όμως έτσι όπως το εννοεί ο λαός ή έτσι όπως έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή μια πράσινη ανάπτυξη για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, με τον λαό πρωταγωνιστή σε αυτές τις εξελίξεις, με ένα τέτοιο επιστημονικό σχεδιασμό που να προστατεύεται το περιβάλλον και ο άνθρωπος, η ζωή στον πλανήτη μας, αλλά μόνο για τα κέρδη των λίγων. Αυτά που έλεγα πριν πάλι, και που δημιουργούν ενεργειακή φτώχεια, δημιουργούν ανατιμήσεις, ακρίβεια λόγω του πληθωρισμού κλπ. Γιατί όλοι τελικά έναν προορισμό έχουν. Στην ουσία υπηρετούν μεγάλα συμφέροντα. Υπηρετούν την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου και αυτή είναι κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα. Υπηρετούν τη θέληση και τις προτάσεις, τις κατευθύνσεις των λεγόμενων συμμάχων τους. Εμείς λέμε επίσης να μην παρασυρθεί ο ελληνικός λαός και
και από τον ακραίο λαϊκισμό. Εμείς παλεύουμε σταθερά ενάντια στα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα, όπως είναι για παράδειγμα και αυτά που είναι καλυμμένα μέσα στη Βουλή, όπως ο Βελόπουλος ή άλλοι. Παλεύουμε σταθερά ενάντια στα φασιστικά, ναζιστικά μορφώματα που πιο ανοιχτά προπαγανδίζουν το φασισμό, το ρατσισμό, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, όπως είναι το κόμμα του Κασιδιάρη και άλλοι διάφοροι, και που βέβαια τους ετοιμάζουν ξανά κάποιοι να ξαμολυθούν ενάντια στο λαό μας, ενάντια στη νεολαία, ενάντια στους ίδιους τους εργαζόμενους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ξέρετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να σας συστηθούμε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά και εδώ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα για να κερδιθεί έστω και η παραμικρή κατάκτηση, για να υπάρχει έστω η στοιχειώδης ανακούφιση πάνω σε δικαιώματα των εργαζομένων υπέρ των εργαζομένων. Όπως είναι για παράδειγμα να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να είναι κατοχυρωμένος ο μισθός των εργαζομένων, να είναι κατοχυρωμένα τα διάφορα ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα δικαιώματα. Μπαίνουμε σε αυτό τον αγώνα μπροστά για να μην πεινάσει, να μην κρυώσει ο λαός μας το χειμώνα, τα παιδιά μας, για να σταματήσει η εμπλοκή σε πολεμικές συγκρούσεις και αναμετρήσεις. Μπαίνουμε μπροστά για να σπάσει αυτό το κλίμα της αναμονής που καλλιεργούν άλλες δυνάμεις, που όχι μόνο λειτουργεί παραλυτικά για τους ίδιους τους εργαζόμενους, για τον ίδιο το λαό μας, αλλά λύνει και τα χέρια της αντιλαϊκής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των άλλων κομμάτων, για να απλώσουν τα δίχτυα τους στο λαό, ιδιαίτερα όσο θα πλησιάζουμε προς τις βουλευτικές εκλογές. Όμως σήμερα οι στιγμές είναι κρίσιμες, και αυτό που επήγει είναι ο λαός μας να μην μένει θεατής, αλλά να γίνει πραγματικά αυτός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή του στους αγώνες που ξεσπάνε, σε μεγάλους αγώνες. Βλέπετε στην Ευρώπη τι γίνεται, παρότι δεν γίνεται η κατάλληλη προβολή από διάφορα μέσα ενημέρωσης εδώ, και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα, όπως προετοιμάζεται η μεγάλη πανεργατική, πανελλαδική απεργία για τις 9 του Νοέμβρη. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να σβήσουν οι μηχανές, να κλείσουν τα γραφεία, να κατέβουν τα ρολά στα μαγαζιά, να αδειάσουν εκείνη τη μέρα οι γειτονιές και τα καφενεία και να γεμίσουν κόσμο, αυτός ο κόσμος να βρεθεί στους δρόμους της Αθήνας, να είναι ένα μεγάλο λαϊκό ποτάμι οργής και ταξικής διεκδίκησης. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή του λαού. Και αυτό σημαίνει να γίνει αυτό που λέμε και εμείς, ο λαός μας τελικά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και πρωταγωνιστής των εξελίξεων θα γίνει ο λαός όταν, για παράδειγμα, συμμετέχει στο σωματείο του ο εργαζόμενος, συμμετέχει στις διεκδικήσεις, στους αγώνες που κάνει το σωματείο, επιχειρησιακό, κλαδικό ή ομοσπονδία του, το εργατικό κέντρο. Να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες που γίνονται, όπου θα εκλέξει τους αντιπροσώπους του κλάδου του, να ενισχύει τις ταξικές, πραγματικά αγωνιστικές δυνάμεις, να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις, σε απεργίες. Έτσι μόνο γίνεται πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Να ψηφίζει στις εκλογές όταν γίνονται τις δυνάμεις που ξέρει σίγουρα ότι θα τον στηρίξουν και στο χώρο δουλειάς του και έξω στην κοινωνία και στα ζητήματα της οικονομίας και σε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και μέσα στη Βουλή θα τον στηρίξει και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και στις περιφέρειες όταν γίνουν οι εκλογές. Και πρέπει όλοι να ενωθούμε, εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, τεχνικοί, επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι που βρίσκεται στις γειτονιές που μένει ο καθένας μας, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αγρότες από την Ήπεδρο, και να φτιάξουμε πραγματικά ένα μεγάλο ενιαίο λαϊκό ποτάμι πάλης, πανελλαδικής πάλης και συντονισμού, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα, κοινή είναι η πόθη μας, κοινή πρέπει να γίνουν
οι στόχοι μας ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια σε αυτούς όλους που μας βασανίζουν, έτσι ώστε να γίνουν πραγματικές αλλαγές ριζικές σε αυτή εδώ τη χώρα. Σας καλούμε λοιπόν, για να τελειώσω και με αυτό, να σκεφτείτε αυτά που λέει το ΚΚΕ, να το ενισχύσετε όπου μπορείτε, όπου θέλετε. Σας καλούμε βέβαια από τώρα στις βουλευτικές εκλογές, γιατί μέχρι τότε δεν ξέρω αν θα ξανάρθω, και είναι καλό ότι ερχόμαστε σε μη προεκλογική περίοδο, γιατί αυτά γίνονται για προβληματισμό μαζί με τη συζήτηση, μαζί με την παράθεση των πολιτικών θέσεων, να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε σήμερα ένα σημαντικό βήμα συμπόρευσης, γιατί πραγματικά το ΚΚΕ, και δεν το λέμε για να βλογάμε τα γένια μας, αλλά γιατί το πιστεύουμε βαθιά, είναι το κόμμα που μπορεί να στηρίξει τον εργαζόμενο λαό, να προβάλλει λύσεις ρεαλιστικές που θα ικανοποιούν τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, και θα ανοίγουν δρόμο για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, για το σύνολο της κοινωνίας συνολικά. Και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, που με ανεχτήκατε τόση ώρα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία και ό,τι καλύτερο στον καθέναν και την καθεμιά από εσάς. Ευχαριστώ.